Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και επανερχόμαστε στο θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, καθώς καλεσμένος μας είναι ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Θέματα της Περιφέρειας Κρήτης και εκ νέου υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης. Κοντά μου στο στούντιο βρίσκεται και ο Χάρης Λεοντάκης. Κύριε Αλεξάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή την παράδοση του τμήματος Γούρνες Χερσόνησος που παραδόθηκε σήμερα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε την άποψή σας στη διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για το Βόρειο Δικό Άξονα. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι παραδόθηκε σήμερα ένα τμήμα του Βόρειου Δικού Άξονα. Αλλά ο προβληματισμός μας είναι τι γίνεται με τον μεγάλο ΒΟΑΚ που ξεκινάει από το Καστέλι Κισάμου και φτάνει μέχρι τη Σιτία. Μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Αυτό το τελευταίο τμήμα. Τουλάχιστον μέχρι εκεί έχουμε φτάσει. Ναι. Ο κριτικός θέλει το δρόμο από το ένα άκρο της Κρήτης στο άλλο άκρο της Κρήτης. Και ξέρετε, υπεγράφει, εγκρίθηκε η χάραξη του δρόμου, αλλά δεν τη γνωρίζουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δεύτερον, δεν υπάρχει ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και αυτό επίσης μας προβληματίζει. Μετά από τόσα χρόνια, τόσους, να μην χαρακτηρίσω... Χρόνια κάναμε για να παραδώσουμε 7 χρόνια βεβαίως, για μια χιλιόμετρα. Ξέρετε, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του δρόμου που παραδόθηκε σήμερα εγκρίθηκε από το τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Νομαρχιακό Συμβούλιο, όχι Περιφερειακό Συμβούλιο, δηλαδή μιλάμε για το 2009. 10 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε το έργο. Οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ αργοί. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, δεν μπορούμε να πάμε με αυτούς τους ρυθμούς. Έτσι. Και όταν δεν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, ο κάθε παράγοντας όλης αυτής της εξέλιξης μπορεί να χρονίζει, να καθυστερεί, δεν τον ελέγχει κανείς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Ο κριτικός αγωνία περιμένει, δυστυχώς σκοτώνεται στους δρόμους. Έχουμε πρόβλημα. Καλούμε τους τουρίστες να επισκεφθούν την Κρήτη και μετά τους καθοδηγούμε σε ένα δρόμο που δεν είναι ευρωπαϊκός δρόμος, δεν έχει ασφάλεια. Είναι πρόβλημα για όλη την Κρήτη αυτό. Στην επιτροπή που συμμετέχετε, όταν θέτετε αυτό το θέμα, όταν τους λέτε για τα οδικά δίκτυα που σε νησιά μικρότερα από την Κρήτη. Θα σας πω, έχω πάθει πλάκα να το πω έτσι, σε νησιά μικρότερα από την Κρήτη που έχουν πολύ καλύτερους δρόμους. Και το άγχος μου είναι όταν βρίσκομαι σε ευρωπαϊκά συνέδρια να δω πού θα βρούμε πόρους για τον Βόρειο Δικό Άξονα και για τους υπόλοιπους δρόμους της Κρήτης. Αυτοί οι πόροι έρχονται από το πρόγραμμα που λέγεται TEN-T, είναι το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, που υπάρχει ο ΒΟΑΚ μέσα. Αλλά για να πάρει οποιαδήποτε χρηματοδότηση θέλει σφραγίδα του ελληνικού κράτους, του ελληνικού Υπουργείου. Δεν μπορεί η περιφέρεια να αιτηθεί εκεί. Αλλιώς θα το είχαμε κάνει. Αλλά ακόμα και αν το κάνεις, αν δεν έχεις τη βούλα και την εύνοια του ελληνικού Υπουργείου, δεν προωθείται τίποτα. Άρα είναι θέμα του κράτους, της κυβέρνησης. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αν ο ΒΟΑΚ ήταν η αρμοδιότητα της περιφέρειας, αν μας είχαν δώσει την αρμοδιότητα να εκτελέσουμε τις μελέτες, θα το είχαμε κάνει. Τώρα δυστυχώς την πήρε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και αντί να τη δώσει στην περιφέρεια, στις περιφερειακές υπηρεσίες, το πήρε στο Υπουργείο πίσω, στην Αθήνα. Οποία αποκέντρωση. Δυστυχώς. Και ξέρετε, εμείς έχουμε εδώ το τεκμήριο ότι ενδιαφερόμαστε για τα έργα. Τα πονάμε, μας ελέγχεται κάθε μέρα αν δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Ενώ στην Αθήνα τον επιβλέποντα για τους κόμβους της Αγίας Πελαγίας, ποιος θα τον ελέγξει? Το ξέρετε ότι οι κόμβοι που θα ξεκινήσουν σε λίγο στην Αγία Πελαγία θα ελέγχονται από την Αθήνα? Δεν είναι σωστό αυτό, προς Θεού. Τώρα, μια και είπατε για τη συμμετοχή σας σε διάφορες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε έναν αριθμό προγραμμάτων που υλοποιούνται στην περιφέρεια που αφορούν διάφορους τομείς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και η επιχειρηματικότητα. Βεβαίως. Στην περιφέρεια Κρήτης υλοποιούμε σήμερα 31 ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Είναι περισσότερα από κάθε άλλη στιγμή. Είναι περισσότερα προγράμματα στην περιφέρεια Κρήτης από τις υπόλοιπες ελληνικές περιφέρειες και τολμώ να πω και από άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής, επίπονης εργασίας τα τελευταία χρόνια. Και φτάσαμε στο σημείο ότι όποιο κονσόρτσιουμ περιφερειών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, οργανισμών θέλει να κάνει μια συνεργασία με ελληνική περιφέρεια, απευθύνεται πρωτίστως στην περιφέρεια Κρήτης.
Τα προγράμματα αυτά λοιπόν αφορούν την ενέργεια, την εξοικονόμηση ενέργειας, το περιβάλλον, την κριτική διατροφή, τη γαλάζια οικονομία, την επιχειρηματικότητα. Αλλά προσέξτε, μέσα από τις ευρωπαϊκές στρατηγικές, για παράδειγμα, μέσα από την κυκλική οικονομία, όπου δημιουργούνται μεγάλες και τεράστιες ευκαιρίες στη λογική της, όχι μόνο της ανακύκλωσης, αλλά όταν ένα προϊόν γίνεται απόρριμα, τότε να ξεκινάει ο κύκλος ζωής, να ξαναξεκινάει ο κύκλος ζωής του. Η επιχειρηματικότητα μέσα από τον παράκτιο τουρισμό, μέσα από, από τις δυνατότητες που μας δίνει η θάλασσα. Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν τις επιχειρήσεις, τους νέους επαγγελματίες, γιατί θεωρούμε ότι η ανάπτυξη στην Κρήτη θα έρθει αφενός από το δημόσιο τομέα, αλλά αφετέρου από τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά που κάνει το δημόσιο, αν δεν τα υλοποιήσουν οι επιχειρήσεις, ποιος θα τα κάνει? Θα είμαστε ευτυχείς εάν για κάθε ένα ευρώ που δαπανά το δημόσιο παρακινούμε ένα ευρώ επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα. Στην Αμερική βέβαια λένε ότι αν δαπανάς ένα ευρώ το δημόσιο, απαιτείται 3 ευρώ από το ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Αυτό σημαίνει έξυπνες επενδύσεις. Και σίγουρα έτσι διαμορφώνουμε και μία άποψη για το πώς ακριβώς ευρωπαϊκά προγράμματα έρχονται να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Κρήτης. Αυτό όμως ενδεχομένως που αναρωτιέται και ο κόσμος είναι πώς η ευρωπαϊκή πολιτική επηρεάζει το νησί μας. Το επηρεάζει. Αλλά εγώ θα σας πω ότι υπάρχει και το vice versa. Δηλαδή, εμείς συμμετέχουμε στη διαβούλευση των ευρωπαϊκών στρατηγικών πριν αυτές εγκριθούν. Η περιφέρεια Κρήτη συμμετέχει σε πάρα πολλούς διαλόγους για τις ευρωπαϊκές οδηγίες και λέμε τη γνώμη μας ως νησί, ως περιφέρεια, ως απομακρυσμένη περιοχή. Μάλιστα τώρα τελευταία είμαστε ένας από τους 35 περιφέρειες πιλότους που δοκιμάζονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές πριν εφαρμοστούν. Είναι μια σημαντική εμπειρία αυτή που κάνει πάρα πολλούς ανθρώπους να μαθαίνουν τις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Επιπλέον έρχονται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι. Αθροίζουμε πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ που ήρθαν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, συν νέες θέσεις εργασίας που προκύπτουν από κάθε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι μια πολυεπίπεδη εμπειρία, όχι μόνο οικονομικά. Πόσο εύκολα ή δύσκολα μια επιχείρηση, ένας επιχειρηματίας μπορεί να μπει και να λάβει γνώση όλων αυτών των προγραμμάτων και να δει τι γίνεται και στη Σαρδινία? Ναι. Σωστά. Οι προϋποθέσεις είναι να θέλει να είναι ανταγωνιστικός και να θέλει να είναι εξωστρεφής. Αν αυτά δεν τα θέλει, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μιλάω πολύ απότομα και σκληρά, αλλά αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Πρέπει να θέλεις να κάνεις εξαγωγές, πρέπει να θέλεις να είσαι καλύτερος από τους υπόλοιπους, του κλάδου σου. Τότε η περιφέρεια Κρήτης μπορεί να τον φέρει σε επαφή, παράδειγμα, με επιχειρήσεις στη Σαρδινία, για να δει πώς το κάνουν αυτοί, ή σε μια άλλη περιοχή καλύτερες πρακτικές να συνδεθούν μεταξύ τους. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Και έχουμε και καλό ιδιωτικό τομέα στην Κρήτη, εξωστρεφείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως πρέπει να βρουν σιγά σιγά το δρόμο τους. Κύριε Αλεξάκη, εκτός από τα ευρωπαϊκά, πέρα από το κομμάτι της περιφέρειας, ασχολείστε τα τελευταία χρόνια ενεργά με ένα θολό τοπίο που υπάρχει στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Έχουμε αρκετούς γύρω από το Ηράκλειο, όπου εδώ και δεκαετίες, μπορώ να πω, είναι σκαλωμένοι, είναι κολλημένοι, ναι, στις άδειες. Ναι. Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί είναι μια, και οι ιδιωτικές πολυοδομίες είναι μια προσπάθεια των Ηρακλειωτών να δημιουργήσουν ένα καλύτερο οικιστικό περιβάλλον. Αγόρασαν οικόπεδα έξω από την πόλη, σε μια απόσταση 15 χιλιόμετρων κατά μέσο όρο ή 15 λεπτών και προσπαθούν να φτιάξουν καλύτερες γειτονιές με οργανωμένη δόμηση. Αυτό σημαίνει ότι πριν πάνε να κατοικήσουν εκεί, θα έχουν φτιάξει τους δρόμους, την ίδρυυση, την αποχέτευση, το βιολογικό, το φωτισμό, τη ΔΕΗ. Όλα τα δίκτυα θα είναι έτοιμα πριν πάνε. Αυτό λέγεται οργανωμένη δόμηση. Σήμερα λοιπόν που ήμουν στην Αθήνα, σε μία συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και είχαμε τη συζήτηση ενός συνεταιρισμού που έχει μείνει σχετικά πίσω με τους υπόλοιπους. Πήραμε την βέβαιη υπόσχεση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι θα προχωρήσει και αυτός ο οικοδομικός συνεταιρισμός. Αναφέρομαι στο συνεταιρισμό των εφοριακών. Δηλαδή έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει, ένας συνεταιρισμός δεν εγκρίνεται άπαξ με μία απόφαση. Έχει τουλάχιστον 5 στάδια.
Άλλοι συνεταιρισμοί είναι πιο μπροστά, άλλοι στη μέση, άλλοι πιο πίσω. Αυτός ήταν από αυτούς που χρειάζεται να πάρουν την βεβαίωση οικιστικής καταλληλότητας. Σήμερα λοιπόν σε μια συνεργασία που είχαμε στο Υπουργείο μας διαβεβαίωσαν ότι εφόσον τους προσκομίσουμε κάποια στοιχεία τα οποία είναι δεδομένα, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει, θα μας δώσουν σε σύντομο διάστημα, δηλαδή αυτό σημαίνει λίγους μήνες, τη βεβαίωση και για αυτόν τον οικοδομικό συνεταιρισμό. Άρα θα έχουν πάει όλοι οι συνεταιρισμοί ένα ή δύο, τρία βήματα περισσότερο μπροστά. Και αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, γιατί αφορά 280 μεριδιούχους, 280 οικογένειες που έχουν επενδύσει επί σχεδόν 2 δεκαετίες στην δημιουργία ενός καλύτερου οικιστικού περιβάλλοντος. Τώρα, συμμετέχετε στα κοινά από το 1994, από την πρώτη εκλογική διαδικασία της αιρετής νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Ακριβώς, γιατί επέλεξα τότε να ασχοληθώ με το επίπεδο του νομού και όχι του Δήμου, γιατί η κλίμακα του νομού, η κλίμακα σχεδιασμού, προγραμματισμού σε επίπεδο νομού και τώρα σε επίπεδο περιφέρειας, νομίζω ότι ταιριάζει καλύτερα στις γνώσεις μου. Ξέρετε, έχω σπουδάσει περιφερειακή ανάπτυξη, οπότε μπορώ και εφαρμόζω αυτά που έμαθα στα βιβλία στην πράξη. Και το γεγονός ότι επιλέγεστε για αυτή τη θέση τόσα χρόνια, νομίζω ότι αποδεικνύει το ότι ανταποκρίνεστε θετικά στις προσδοκίες. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω όμως ότι βεβαίως οι πολίτες είναι αυτοί που κρίνουν κάθε φορά, σε κάθε εκλογή, αξιολογούν. Εγώ κάνω την εθελοντική μου εργασία στα κοινά και οι πολίτες αξιολογούν αυτή την προσφορά. Αν το κάνω σωστά, αν το κάνω καλά, επιβραβεύουν μια πορεία και προχωράμε. Αλλά το συμπέρασμα από όλα αυτά ξέρετε ποιο είναι. Ότι για να ασχοληθείς με τα κοινά πρέπει να διαθέτεις εμπειρία, βιωματική εμπειρία αν θέλετε, συν γνώσεις. Αυτά είναι βασικά εφόδια για να έχεις μια καλή πορεία στο δημόσιο βίο. Και προφανώς να υπάρχει ένας χαρακτήρας στο μέσο όρο των πολιτών. Ούτε πάρα πολύ ψηλά, ούτε πάρα πολύ χαμηλά. Κύριε Αλεξάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Και εγώ σας ευχαριστώ.